κίνητρα στους γιατρούς των πρώτων βοηθειών δίνει η κυβέρνηση. Το Υπουργικό Συμβούλιο ανέκρινε σήμερα πρόταση του Γιώργου Παμπορίδη για την παραχώρηση επιδόματος στους γιατρούς ως κίνητρο για εργοδότηση στα τμήματα ατυχημάτων και επιγόντων των περιστατικών. Σημειώνεται ότι η σχετική απόφαση αποτελεί και πρόνοια που περιλαμβάνεται στη συμφωνία που υπογράφηκε τον περασμένο Ιούλιο μεταξύ της κυβέρνησης και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Το επίδομα είναι ύψους 500 ευρώ μηνιαίως και θα δίνεται από την 1η Δεκεμβρίου. Επίδομα θα δίνεται και στους ειδικούς ιατρούς που υπηρετούν στο νοσοκομείο Κυπερούντας. Το Υπουργικό Συμβούλιο ανέκρινε το ποσό ύψους 500 ευρώ μηνιαίως με ημερομηνία έναρξης την 1η Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Α, το Υπουργικό εξουσιοδότησε τον Υπουργό Υγείας να εξετάσει μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους την πιθανότητα εφαρμογής της εν λόγω πρότασης και για τους ιατρούς που υπηρετούν στο νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχούς ή και άλλων ακριτικών περιοχών. Μεταξύ άλλων, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε και τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής Θαλασσεμίας, η οποία θα συσταθεί εντός των επόμενων ημερών, ενώ άναψε και το πράσινο φως σε συμπλεγματοποίηση των αγροτικών κέντρων υγείας.